Πάμε σε ένα μαθητή στο πρότυπο Λύκειο Ηρακλείου που βραβεύθηκε. Είναι ο Νίκος Λαδουκάκης. Νικόλα, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Και καλή χρονιά και συγχαρητήρια χρονιά, για την επίδοσή πολλά. Σου και για τη βράβευσή σου. Ξεχώρισες σε έναν διαγωνισμό μετάφρασης. Να μας πεις περισσότερα. Αυτός ο διαγωνισμός οργανώνεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα θέματα είναι ίδια για την κάθε χώρα ξεχωριστά. Ο συγκεκριμένος διαγωνισμός είναι από τα αγγλικά στα ελληνικά, ο συγκεκριμένος που έλαβα εγώ μέρος. Με πρωτοβουλία της καθηγήτριάς μας προετοιμαστήκαμε για αυτό το διαγωνισμό. Η καθηγήτρια είναι η κυρία Μαρία Πιτσάκη. Η κυρία Μαρία Πιτσάκη. Μάλιστα, ναι. Ένα μεγάλο μπράβο και στην εκπαιδευτικό και στην καθηγήτρια. Προφανώς. Αυτή μας κίνησε τον ενδιαφέρον. Νικόλα, για να καταλάβουμε, σου παρέδωσαν ένα κείμενο στα αγγλικά αυξημένης δυσκολίας, το οποίο εσύ κλήθηκες να το μεταφράσεις. Ήταν ένα κείμενο το οποίο ήταν σε στυλ αρχαιολογικής αναφοράς από το μέλλον, το οποίο αναφερόταν σε κάποια, ας πούμε, παλιά τεκμήρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης που είχαν βρεθεί, τα οποία ήταν ωραίο σαν κείμενο γιατί ήταν παραλία με το σήμερα. Στην ουσία μιλούσε για τα σημερινά δεδομένα, το πώς θα τα βλέπουν οι άνθρωποι σε κάποια χρόνια μετά από εμάς. Δυσκολεύτηκες, υπήρχαν κάποια χωρία, κάποια σημεία που σε δυσκόλεψαν, ήταν ένα βατό για το επίπεδό σου κείμενο? Το κείμενο ήταν αρκετά ανεβασμένο γιατί είχε κάποιες εκφράσεις καθημερινού λεξιλογίου, οι οποίες δεν μπορούσε να τα μεταφράσει ακριβώς και στα ελληνικά. Οπότε πρέπει να αποδώσει το νόημά σου και το νόημά τους και να βρεις ευρηματικούς τρόπους να μεταφέρεις το νόημα του κειμένου και όχι αυτολεξή μετάφραση, γιατί αλλιώς χάνεται το νόημα του κειμένου. Ξεχώρισες και διαγωνίστηκες ανάμεσα σε Έλληνες μαθητές, σε μαθητές Ευρωπαϊκής Ένωσης. Να μας πεις περισσότερα. Ο διαγωνισμός αυτός είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά εγώ διαγωνίστηκα σε θέματα από τα αγγλικά στα ελληνικά. Οπότε στην ουσία ο διαγωνισμός αφορούσε τα παιδιά που ήταν στην Ελλάδα. Στα παιδιά που ήταν στην Ελλάδα. Υπήρχε η εκπαιδευτικός, η κυρία Πιτσάκη, η οποία στάθηκε δίπλα σου, σωστά, και διευρύνει κατά κάποιο τρόπο τους ορίζοντες μαθητών και τους καλεί να συμμετέχουν σε αυτούς τους διαγωνισμούς. Ήταν η πρώτη φορά που συμμετείχε σε ένα διαγωνισμό μετάφρασης? Ναι, ήταν η πρώτη φορά και θα ευχαριστήσουμε και την κυρία Πιτσάκη, γιατί αυτή προσπαθεί και βρίσκει ευρηματικούς τρόπους για τη διδασκαλία μας και θέλει να μας δίνει ερεθίσματα παρακάτω από απλά την ύλη του βιβλίου, η οποία αντικειμενικά δεν είναι και δεν πολύ βοηθητική. Οπότε βρίσκει ενδιαφέροντα θέματα και προχωράει το μάθημα παρακάτω, έτσι ώστε να μπορέσουμε να αφομοιώσουμε καλύτερα τη γλώσσα, η οποία είναι πολύ χρήσιμη στις μέρες μας. Ο επόμενος μεγάλος στόχος του Νικόλα ποιος είναι? Οι Πανελλήνιες, καλός ή κακός. Εγώ είμαι στο πεδίο υγείας, επιστημών υγείας. Στοχεύω αρκετά ψηλά προς φαρμακευτική και ακόμη και ιατρική. Αν και θα ήθελα περισσότερο να ασχοληθώ με τον τομέα της έρευνας. Μάλιστα. Νικόλα, να σε ευχαριστήσω πολύ. Καλή επιτυχία στις πανελλαδικές. Ένα μεγάλο μπράβο και στην καθηγήτρια αλλά και στους γονείς σου. Για αυτή η επιτυχία κρύβει και άλλους ανθρώπους από πίσω. Να είσαι καλά. Γεια σας.